Σε εξέλιξη βρισκόταν το πρωί τη Πέμπτη η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνο Λουτρακίου. Φανάτε, φανάτε. Με το πρώτο φω τη ημέρα, ξεκίνησαν τι ρήψει νερού τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτό από του οικισμού Σχήνο, Αγία Σωτήρα, Βαμβακέσκη και Μαυρολίμνη, εκενώθηκαν το πρωί τη Πέμπτη για προληπτικού λόγου οι μονέ Αγίου Ιωάννη Μακρινού και Αγία Παρασκευή, καθώ και οι οικισμοί Μάζη και Παρασκευά διότι το πύρινο μέτωπο κινεί το ανατολικά και διέσχιζε τα γεράνια όρη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 182 πυροσβέστες με 62 οχήματα, 7 πεζοπόρα τμήματα και το μηχανοκίνητο ειδικό τμήμα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού, πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα. Το έργο της κατάσβεσης συντονίζει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ενώ συνδράμουν υδροφόρο οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές πυροσβέστες. Όσον αφορά για τις ζημιές από τη φωτιά, υπάρχουν σύμφωνα με την πυροσβεστική μεμονωμένες και διάσπαρτες αναφορές, χωρίς όμως να έχει γίνει επίσημη καταγραφή.